είσαστε στην Επιτροπή την Εξεταστική της Βουλής υπό την ιδιότητα του μάρτυρα. Η κλίση κατέστη αναγκαία ή πιθανώς χρήσιμη εξαιτίας του γεγονότος ότι σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είχατε θέση ευθύνης στο Ίδρυμα Ειρηνικός Δινάν και στο νοσοκομείο ειδικότερα. Θα πρέπει να μας πείτε για τον τυπικό το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας και την διεύθυνση κατοικίας και να ορκιστείτε. Πείτε παρακαλώ το όνομά σας για τα πρακτικά. Πανεθυμητάκης Αλέξανδρος, Ατάλου 44 Διόνυσος. Επάνελμα, συνταξιούχος. Ναι, είμαι αφιπηρετής σας. Ομότιμος είστε, ομότιμος καθηγητής. Ομότιμος καθηγητής. Ωραία. Του Πανεπιστημίου του Καποδιστριακού. Σε ποια σχολή, κύριε Πανεπιστημίου? Οικονομική θεωρία. Οικονομική θεωρία, μάλιστα. Λοιπόν, τι προτιμάτε να δώσετε, θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο? Θρησκευτικό. Θρησκευτικό. Παρακαλώ πολύ να επαναλάβετε μετά από μένα. Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού να πω την αλήθεια. Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού να πω την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια, χωρίς να αποκρύψω ότι κάτι. Μάλιστα. Ωραία. Επειδή λοιπόν ήσασταν του οικονομικού κλάδου, οφείλω να σας πω ότι εδώ ακολουθούνται οι κανόνες της ποινικής δικονομίας που ορίζουν πώς εξετάζεται ένας μάρτυρας διά των ερωτήσεων, δηλαδή εδώ οι ασκούντες καθήκοντα ανακριτικών, προανακριτικών ή άλλων αρχών βουλευτές ερωτούν. Ο ερωτώμενος, δηλαδή ο μάρτυρας, απαντά. Παρακαλώ πολύ οι απαντήσεις να είναι σύντομες και να είναι ειδικές, δηλαδή πάνω στο αντικείμενο που ερωτάστε και αν γνωρίζετε εσείς τα θέματα καλώς, αν δεν τα γνωρίζετε πρέπει να αναφέρετε και την πηγή της προέλευσης της γνώσεώς σας ή της πληροφόρησής σας. Εισαγωγικώς, να μου επιτρέψετε να κάνω για τον εντοπισμό του χρόνου και της ιδιότητας δύο τυπικές ερωτήσεις. Εσείς, κύριε Πανεθυμητάκη, οριστήκατε με δικαστική απόφαση ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μου επιτρέψετε να κάνω μια εισαγωγή. Εισαγωγή θα κάνετε? Ναι. Ωραία, αν κάνετε εισαγωγή, πιστεύω να μας πείτε αυτά τα στοιχεία. Καλώς. Εισαγωγή λοιπόν κάνετε. Πόσο χρόνο θέλετε? Θέλετε 8 λεπτά? Λοιπόν, θα δω τώρα. Πρέπει να πω μερικά πράγματα. Έχετε προϋπολογίσει περίπου? Θα συντομεύσουμε και τις ερωτήσεις ή τις απαντήσεις μου. Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε? Μπορώ να πω πόσο χρόνο θα χρειαστείτε? Δεν είναι τόσο απλό. Εδώ έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Μα με συγχωρείτε, σας ρωτάω. Πόσο χρόνο θέλετε? Ένα τέταρτο. Τέταρτο. Είναι, δεν είναι, είναι κάπως. Δεν είναι πολύ. Αλλά θα είναι αυστηρό τέταρτο. Λοιπόν, καλώς. Ας βάλουμε λοιπόν 10 λεπτά με ανοχή. Αρχίστε. Υπήρξε το πρόβλημα της διοίκησης του Ερυθρού του Ειρηνικού Δινάν τους τελευταίους μήνες ή τα τελευταία χρόνια είναι πολυδέδαλο. Υπήρξαν πολλές μεταβολές με αποφάσεις του Ειρηνοδικείου. Εγώ πώς πήγα εκεί και βρίσκομαι και εδώ, κατά τύχη. Κάποιοι ρώτησαν, θα μπορούσα να βοηθήσω για τον Ερυθρό Σταυρό. Την παραμικρή ιδέα δεν είχαμε για το νοσοκομείο. Πήγαμε λοιπόν με μία απόφαση του Ειρηνοδικείου και με πρόταση της κυρίας Σταύρακα Σεφεριάδη, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλες προτάσεις, έγιναν άλλες δύο προτάσεις. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου ήταν να επιλέξουν από εμάς τους περισσότερους. Μας λέτε τον αριθμό της αποφάσεως? Ορίστε. Τον έχετε πρόχειρο? Τον αριθμό να μας δώσετε, επειδή. Ναι, ναι, όλα τα πάντα είναι εδώ. Ναι, μα πείτε μας το. Λοιπόν, υπήρξε αυτό και επειδή με όρισαν και πρώτο όνομα, γι' αυτό ήμουν και ο προσκαλών. Κάλεσα λοιπόν και έγινε το κεντρικό διοικητικό συμβούλιο του Ερυθρού Σταυρού, του Σωματείου. Ο πρόεδρος έγινε ο κ. Κωνσταράς και εγώ έγινα αναπληρωτής πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στη συνέχεια, μάλιστα ήμουνα στο γραφείο μου την άλλη μέρα, μετά από δύο μέρες τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, το Μάρτιο, μας επισκέφθηκε. Μιλάμε το 2014. Για το 2014. Το Μάρτιο του 2014 μας επισκέφθηκε. 2-3 Μαρτίου, κάπου εκεί η ημερομηνία είναι. Μας επισκέφθηκε ο Γενικός Διευθυντής του Νοσοκομείου, ο αναπληρωτής, συγγνώμη, Γενικός Διευθυντής του Νοσοκομείου, ο κ. Τζουτζουράκης, και επίσης ο δικηγόρος, ο κ. Σπανός. Μας ανέφεραν ότι το νοσοκομείο κλείνει. Το νοσοκομείο κλείνει σε μια εβδομάδα. Δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν φάρμακα, δεν υπάρχουν υλικά, εκείνο το άλλο κτλ. Και πήγαμε να δούμε τι μπορεί να γίνει.
Λοιπόν, εδώ θα σας καταθέσω το διορισμό και τις αποφάσεις του εφετείου, όλες κατά το σύνολό τους και όλες τις προτάσεις που υπάρχουν. Πήγαμε με δύο αυτοκίνητα, πήγαμε να δούμε περί τίνος πρόκειται. Δεν είχαμε την παραμικρή ιδέα. Πήγαμε λοιπόν και είδαμε μια τραγική κατάσταση με 25-30 ασθενείς. Τώρα να σας πω, τώρα είμαστε και on camera, αλλά να σας πω ότι δούλευε το ένα σανσέρ. Να σας πω ότι δεν υπήρχαν οι στολές των νοσηλευτρίων, ήταν μπαλωμένες. Δεν υπήρχαν φάρμακα, δεν υπήρχε τίποτα απολύτως. Και δεν υπήρχε δραχμή ή ευρώ. Απολύτως τίποτα. Η πρώτη σκέψη μας ήταν να ξαμπούμε σε αυτοκίνητα να φύγουμε. Δεν υπήρχε άλλη σκέψη. Βρήκαμε διαφόρους, ήρθαν και μας βρήκαν το σωματείο εκείνο, το άλλο, οι γιατροί, κυρίως οι γιατροί, το σωματείο των γιατρών, αλλά και μεμονωμένοι γιατροί και παράγοντες. Και είπαν ότι εδώ πρέπει κάτι να κάνουμε, διότι σε μία εβδομάδα κλείνει. Και αυτό το έγγραφο αυτών θα στο δώσω εδώ, το καταθέσω. Εξαιρετικά επίγω, λέει το εξής. Θεωρώ υποχρέωση να σα ενημερώσω ότι το νοσοκομείο Ρίγκο δεν κινδυνεύει με ευθύδια αναστολή λειτουργία. Βεβαίως, όντας νοσοκομείο, όπως ξέρετε, μπορεί να συμβεί κάποιο έκτακτο περιστατικό. Έτσι, είναι ό,τι έγινε και εδώ με τις χρηματαγορές. Λόγω έλλειψης ρευστότητας για την αγορά των απαραίτητων φαρμάκων και υγειονομικού υλικού, τα ισορροπημένα χρέη φτάνουν τα 300 εκατομμύρια, ενώ καθημερινά αυξάνονται κατά περίπου 50.000 ευρώ. Τα ελεύθερα ταμιακά διαθέσιμα των νοσοκομείων επαρκούν για περίπου μια εβδομάδα. Υπάρχουν 1.000 εργαζόμενοι που εν μέρη προσφέρουν τις υπηρεσίες. Είχαμε πάνω από 250-280 ανθρώπους σε επίσκεψη εργασίας που έπρεπε να κάνουν έτσι για να πάρουν το επίδομα των ΟΑΕ. Επίσης να πω και το νέο, πρέπει να γίνει ένα νέο διοικητικό συμβούλιο, να συνεδριάσει την τρέχουσα εβδομάδα και να εξέβει τα απαραίτητα κεφάλαια για την ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου και την αποπληρωμή των δεδουλευμένων εργαζομένων. Εναλλακτικά, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν είναι πρόκειτο να μείνω εμείς, θα πρέπει να αποφασίσει την αναστολή της λειτουργίας σε μια εβδομάδα. Αυτή ήταν η κατάσταση. Αυτή την κατάσταση βρήκαμε. Στο καταθέτω. Ποιο έγγραφο είναι αυτό? Αυτό έχει πάει και στο Υπουργείο. Ποιος το υπογράφει? Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής τότε και ο μόνος που εν από μήνας. Δεν υπήρχε άλλος. Ο κύριος Τζουζουράκης. Αλλά αυτό έχει πάει και στο Υπουργείο, σε εμάς είχε δοθεί, είναι 25 Φεβρουαρίου, είχε γραφτεί και είχε δοθεί στο προηγούμενο Συμβούλιο. Για την ιστορία, επίσης να σας πω ότι υπάρχει ένα έγγραφο του Σωματείου, 13 Τρίτου, λίγες μέρες μετά, που λέει ότι το νοσοκομείο έχει φτάσει στο σημείο πλήρους απαξίωσης. Και κάντε κάτι, βρείτε λύσεις, πάρα πολλές λέγονται, κανένας δεν έβρισκε καμιά λύση. Από το 2006 και μετά η κρίση, όπως την είδα εγώ εκ των υστέρων, είναι από το 2006 και μετά. Η οικονομική. Σας το καταθέτω και αυτό, να το δείτε, επίσημο έγγραφο. Αν μου επιτρέπετε να πάω στο 13, 2 Τετάρτου 13, είναι ο κύριος Ξανθός, ο οποίος συνεδριάζει στη Βουλή και λέει πραγματικά αυτό το φαύλο καθεστώς μέσα από μια διαχρονική ασυλία από την πλευρά της πολιτείας και μετά από απίστευτους μηχανισμούς και τα λοιπά δολοπλοκίες για την περιουσία του Ελληνικού Σταυρού και λέει τα εξής. Ένα από τα σύγχρονα νοσοκομεία της πατρίδας μας έχει οδηγηθεί σε χεροκοπή αυτό το 13. Έχει υποβαθμιστεί λειτουργικά και κινδυνεύει να κλείσει οριστικά από το 13, 2 Τετάρτου 13. Ο κύριος Λικουρέτζος, ναι, λέει το εξής. Συνεχίζει, υπάρχει διάλογος, έχω τα πρακτικά όλα, συνεχίζει και λέει το εξής. Ότι αυτή η σκανδαλώδης διαχείριση, με συγχωρείτε να βάλω και γυαλιά, διότι πρέπει να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση.
Αυτή η σκανδαλώδης διαχείριση, ίσως το μεγαλύτερο από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας τις τελευταίες δεκαετίες, που δεν είναι, αλλά εν πάση τόσο είναι τεράστιο, να διαπραγματεύεται σήμερα την τύχη του νοσοκομείου και να συζητάμε επενδυτές. Κατά την άποψή μας, απαιτείται άμεση παρέμβαση. Άρα ζητάει την παρέμβαση του Υπουργείου. Και αυτό το καταθέτω. Όλα αυτά τα έχουμε. Επίσης θα πρέπει να πω ότι τότε που πήγαμε εκεί, το νοσοκομείο ζούσε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δεν πλήρωνε ασφαλείς εισφορές, δεν πλήρωνε εκείνο, το άλλο κτλ. Όλα αυτά. Για πολλά χρόνια. Ξέρετε ότι αυτό έγινε διότι το άρθρο 99 που είναι για το πτωχευτικό κώδικα και αφορά τις επιχειρήσεις δεν μπορούσε να εφαρμοστεί για το Ίδρυμα. Επομένως οι πράξεις αυτές κάναν την ίδια δουλειά. Ήταν προστασία των πιστωτών. Όταν πήγαμε την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, εκτός από το ήταν οι εργαζόμενοι μεγάλος αριθμός, ζήτησε ενημέρωση για να δούμε τι θα κάνουμε. Οι κατασχέσεις και οι αγωγές, ξέρετε σε τι αριθμό έφταναν, τις 250, κάθε μέρα ερχόντουσαν 10, 20, 30. Και πολλές ήταν από εργαζόμενους, μπορεί ήταν για 10 άτομα, για 20 άτομα, για 60 άτομα. Αυτή ήταν η κατάσταση. Γιατί έτσι να το συζητάμε από απόσταση, με την απόσταση του χρόνου, είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα. Έτσι. Εκείνη τη στιγμή όμως, τι κάνεις. Είναι πολύ διαφορετικά. Ενημέρωση. Οικονομική. Πόσα χρωστάμε. Ούτε στην αριθμός. 130 εκατομμύρια στους προμηθευτές, το ΙΚΑ 40 εκατομμύρια συν τσάι συν το δημόσιο, συν την τράπεζα τότε ήταν 98 εκατομμύρια και εργαζόμενοι γύρω στα 15 εκατομμύρια από όσο είχαν πει σε χοντρουσικές αριθμούς, γιατί δεν υπήρχε ούτε λογιστής, δεν υπήρχε κανένας λογιστής. Είχαν φύγει 130 εκατομμύρια προμηθευτές, αυτά ήταν πρόχειρα στοιχεία που μας δώσανε. ΙΚΑ συν άλλα 40 εκατομμύρια, τράπεζα 98 και εργαζόμενοι 15, αλλά δεν είναι τελικά νούμερα. Διευθυντής λογιστήριου με βαθμό δεν υπήρχε. Είχε αποχωρήσει και αυτός. Θα μου επιτρέψετε τώρα εδώ μια... να μιλήσω λίγο για το κοινοφελές ή όχι. Μήπως θα ήταν καλύτερα όμως να... Κοιτάξτε, επειδή αυτά έχουν προκύψει... Όχι. Ακούστε, να μου επιτρέψετε και εγώ να σας κάνω μια... Ναι. Αν θέλετε. Κοιτάξτε, όλα αυτά που λέτε πολύ σωστά και τα έχουμε ήδη εντοπίσει. Αλλά απλώς εγώ θα ήθελα στην εισαγωγή σας, αν θέλετε, αν είστε έτοιμος δηλαδή, να μας πείτε, να μας διευκολύνετε για εμάς τις ερωτήσεις μας. Να μας διευκολύνετε σχετικά με την περίοδο αυτή συγκεκριμένα της ενέργειας σας. Ενδεχομένως τι θα μπορούσατε να κάνετε κάτι. Όλα αυτά έγιναν με βάση αυτό το πλαίσιο. Μα καμία αντίρρηση. Αφού το θέτετε έτσι. Δεν έγιναν εν ψυχρό. Καμία δεν αντίρρηση. Έγιναν ωραία και καλά. Σε ενέργειες πιο πολύ, θα έλεγα έτσι, για να διευκολύνετε και εμάς. Εμείς λοιπόν, όχι, να κλείσω τότε αυτό και να πω ότι εμείς αποφασίσαμε να μείνουμε για να προσφέρουμε ένα κοινωνικό έργο να σωθεί το νοσοκομείο. Κατά το αποτέλεσμα σώθηκε. Με τον Α ή τον Β τρόπο δεν έχει σημασία. Για μας σώθηκε όμως. Και ξέρετε κάτι. Πώς? Σήμερα είναι σωσμένο κατά. Αυτό δεν υπάρχει. Είναι σαν να λέτε είναι σωσμένη η Ελλάδα. Λοιπόν, δεν υπάρχει νομίζω τέτοιο πράγμα. Ναι, έχει μπει σε έναν δρόμο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όχι μόνο πήραμε κάποια χρήματα όσο διαρκούσε το MOU. Είναι περίπου αυτά που είπατε αλήθεια κύριε Πρόεδρε, πριν τα νούμερα. Αλλά μέχρι σήμερα η τράπεζα έχει επενδύσει άλλα 48 εκατομμύρια μέσα στα δύο χρόνια. Είναι 170 τα εκατομμύρια που έχουν δαπανηθεί. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Σημασία όμως έχει το κοινωνικό συμφέρον. Μπορώ να σας παραπέψω και σε ένα υπουργό και συνάδελφο προ ολίγου καιρού που είπε ότι θα έδινε και είναι και καταγεγραμμένο στην τηλεόραση, θα παραχωρούσε τον ΟΣΕ για ένα ευρώ προκειμένου να γίνουν επενδύσεις. Λοιπόν, το κοινωνικό συμφέρον, και αυτό κάναμε και την οικονομική θεωρία θα μου τρέψει να το κάνω, διότι δεν είναι και τυχαία, έχει πάρει και Νομπέλ αυτή η προσέγγιση, η οποία είναι πρόσφατη μάλιστα. Ναι, διατηρήσαμε τις θέσεις εργασίας,
δεν πρέπει να περνάμε τους εργαζομένους στην ανεργία και στον ΟΑΕΔ. Όχι. Πρέπει να τους διατηρούμε αν μπορούμε, διότι όταν πτωχεύει μια εταιρεία, πτωχεύουν και οι θέσεις εργασίας. Δεν έχει λόγο ύπαρξης. Δεν έχει λόγο ύπαρξης η νοσηλεύτρια, ο γιατρός, ο αναισθησιολόγος, κανέναν, ούτε τα μηχανήματα. Αν λοιπόν μπορείς να το διατηρήσεις αυτό και να φέρεις τη νέα τεχνολογία, που μπορώ να σας πω ότι έχουν γίνει αρκετές επενδύσεις στη μετά το Σεπτέμβριο περίοδο. Ναι, ναι, τα τελευταία ωραία, δύο χρόνια θα έρθει ο καιρός. Έχουν γίνει αρκετές επενδύσεις. Στις ενέργειές σας, εσάς ως Διοικητικό Συμβούλιο, παρακαλώ πολύ, αν λοιπόν έχετε κάτι συγκεκριμένο. Και εγώ πιστεύω ότι γιατί αυτό το νόημα έχει εισαγωγή, ξέρετε. Να, λέω εισαγωγή, έχει το νόημα να μας πείτε εσείς ως μάρτυρας, όντας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε τι ενέργειες προβήκατε και αν. Επίσης, να σας πω ότι ήμουν αντιπρόεδρος. Ναι. Ο πρόεδρος ήταν ο κύριος Κωνσταράς. Σύμφωνοι. Όχι, υπάρχουν άλλα δύο. Στη συνέχεια, μετά τον Ιούλιο, ήρθε ο πρόεδρος ο κύριος Νίκας. Βεβαίως, τα ξέραμε αυτά. Όχι. Και ενδιάμεσα, επειδή είχαμε ζητήσει Νίκας να δούμε πώς θα επιβιώσει το νοσοκομείο. Διότι αυτός ήταν ο σκοπός. Και εμείς δεν είχαμε καμία σχέση με το νοσοκομείο, κανείς εξημών. Τώρα έχουμε, γιατί σε τρία χρόνια πήρες και διδακτορικό στη βιολογία, αλλά. Τότε λοιπόν ζητήσαμε βοήθεια. Και ήρθε, η τράπεζα διάλεξε τότε έναν, έκανε ένα διαγωνισμό, κάτι έκανε μπαστός, ένα διαγωνισμό και ήρθε το Υγεία ως σύμβουλος να μας πει διάφορα πράγματα πρέπει να κάνουμε. Τον Ιούλιο ήρθε, μαζί με τον κύριο Νίκα, ναι, ναι. Προκύπτουν αυτά. Ήρθαν και αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία, ήρθαν 20-30 άνθρωποι, δεν ήρθε ένας, για να δουν τι πρέπει να γίνει στο νοσοκομείο, για να δουν τη μετά εποχή, δηλαδή να μπορέσει αυτό το νοσοκομείο να λειτουργήσει σαν κανονικό νοσοκομείο για μετά. Και νομίζω ότι μέχρι σήμερα έχει πάει καλά. Ωραία. Ολοκληρώστε την παρουσίαση. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα σας επισημαίνω ότι